Γεια σας, όλοι τους εδώ. Και αυτό θα είναι το έλεγχο της μέρας μας 5. Και είναι ένα ιδιαίτερο παιχνίδι γιατί η αντίπαλη ομάδα δεν ξέρω ακριβώς. Εκτός κι αν έχουν για τον Τζόγκαθ, έχουν τον Τζόγκαθ απόρτ ή κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω, κάποιος πρέπει να έχει κάνει troll pick. Αν και μάλλον Τζόγκαθ θα παίξει support, γιατί στο τελευταίο λεπτό ήταν ένα Κένεν ο οποίος διάλεξε Κένεν και έκανε αμέσως lock-in. Οπότε πρέπει να είχε πει η midi top ή κάτι τέτοιο τέλος πάντων, και να του πήρε Τσόγκαθ το top. Και ξέρω εγώ, ξέρετε πως είναι ο εγωισμός σε αυτά τα θέματα. Και λογικά ο Τσόγκαθ αναγκάστηκε να πήγε support, το οποίο δεν μπορώ να πω ότι είναι και το καλύτερο support. Anyway, εγώ σε αυτό το game θα παίζω Caitlyn και θα είμαστε bot lane μαζί με μια Λεώνα, η οποία βλέπω ότι είναι και gold. Interesting. Και τελευταία μπορώ να πω ότι έχω μια συμπάθεια στην Caitlyn, δεν ξέρω γιατί. Την έχω συμπαθήσει. Έχει αυτό το μεγάλο range και είναι πολύ πιου 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 πιου. Έχει και αυτό το passive. Κατά τα άλλα λογικά ο Kennen τώρα θα παίξει στο top lane και θα έχει αντίπαλο το Warwick, ο οποίος πήρε ghost. Δεν ξέρω γιατί πήρε ghost. Anyway, πάντως γενικά από ό,τι φαίνεται έχουμε πιο δυνατή ομάδα και είμαι αισιόδοξο ότι θα νικήσουμε. Ο Γουόργου και το μεταξύ. Α, πάνω που έλεγα ότι παίζει από την τοστιέρα του, αυτό που ήμουν έτοιμος να πω, μπαίνει. Οκ, okay, θετικό αυτό. Hot on the trail. Και είναι το πρώτο LHL στις μέρες μας σε καινούριο patch. Yeah. Λογικά δεν θα κάνω invade. Εμείς θα μπορούσαμε να κάνουμε ένα invade, αλλά οκ. Και για να μην παραπονιέται αντίπαλη ομάδα, λογικά ο Τσόγκαθ πρέπει να πήγε support με τη θέλησή του. Και δεν ξέρω. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι καλός ο Τσόγκαθ ως support. Μόνο ουσιαστικά το Q έχει που είναι crowd control. Anyway, θα χαμηλώσω και λίγο εδώ πέρα τα γραφικά. Για να τρέχει λίγο καλύτερα το παιχνίδι. Ναι. Εν τω μεταξύ τώρα με το καινούριο patch, όταν παίζω AD δεν... Εν τω μεταξύ ήταν λίγο επικίνδυνο που πήγα από εδώ. Με το καινούριο patch δεν ξέρω ακριβώς αν μπορείς να κάνεις τα golems, επειδή έχουν αλλάξει πλέον τα πράγματα και τα golems και όλα γενικά τα τερατάκια που βρίσκονται στη ζούγκλα βαράνε αυτό που είναι κοντινότερος. Και λέω να με παράτησε εδώ πέρα. Είμαι μόνος μου με τον Graves και έναν Τσόγκαθ, το οποίο δεν είναι ιδιαίτερα ευχάριστο. Οκ, okay, έρχεται. Εν τω μεταξύ, κάθε φορά όταν περνάω από εδώ πέρα έχω την υποψία ότι θα είναι εδώ πέρα μέσα στη μένη και θα με περιμένουν και θα μου πατήσουν τα πάντα πάνω μου. Πήγαινε Λεώνα. Πήγαινε. Α, ωραία εκεί είναι, εντάξει κοπλέ. Time for a shakedown. Oh fuck, το χάσα. Μάλλον ο Χέγκαρ θα κάνει gank εδώ, δεν ξέρω, έχουμε υποψία ότι θα αρχίσει από τον Blitz και θα κάνει gank εδώ κατευθείαν. Α! Νάτος! Άρισε. Όχι, δεν θα με πετύχεις τώρα που έχω vision μες στο θάμνο. Εν μεταξύ, πιστεύω και η Τλίν είναι το πιο ενοχλητικό AD για τον αντίπαλο. Κάθεσε εκεί πέρα και του βαρά συνέχεια τέτοια στη μουτσούνα. Ω! Oh, κρίμα, άμα έπιανε αυτό, ήταν. Κάτι μπορεί να γινότανε. Ω, με πέτυχε. Ω! Oh!
Oh shit. Όχι! Ω Θεέ μου, η Λεώνα γιατί δεν έκανε εκδόση στον Graves, ούτε καν είδα. Δεν ξέρω. Ω, τραγικό ήταν αυτό, κρίμα. Κρίμα, κρίμα, κρίμα. Go, Λεώνα! Yes! Έχουμε ο Graves για αρχίσει με longsword και potion. Βέβαια εγώ δεν θα μπορούσα να το κάνω αυτό γιατί έχει μόνο 325 μέση η Caitlyn. Και δεν είναι ιδιαίτερα καλό. Βέβαια από την άλλη τώρα, ό,τι έχασα λογικά θα το πάρω πίσω σε gold. Γιατί ο Graves λείπει και εγώ θα κάνω εδώ εύκολα last hits. Και έχω και πολλά. Το καλό βέβαια είναι πρέπει να τα πάρω. Οκ, okay, αυτό το game δεν άρεσε πολύ καλά, αλλά έχουμε πίστη ότι θα νικήσουμε. Go Λεώνα, go! Go! Ωραία, βασικά η Λεώνα μου κάνει εντύπωση γιατί ήταν τελευταίο pick και λέει support please. Οκ, okay, δεν το συναντάς πολύ συχνά. Oh. Οκ, okay, έχασα αυτό. Εν μεταξύ κάνει πολύ καλή δουλειά, δεν τον αφήνει να φαρμάρει καθόλου. Σ' αγαπάω, Λεώνα. Κοίτα πόσο καλά είναι. Oh! Αυτή η Λεώνα δεν ξέρω, την έχω μέσα στην καρδιά μου αυτή τη στιγμή. Οκ, okay, και παρόλο που μας πήρανε First Blood δεν νομίζω να έχουμε ιδιαίτερο πρόβλημα. Αρχίζω το χέκαρι με εδώ. Αλλά είναι και ο Μούντο. Ο Μούντο που πάει που θέλει. Γιατί πολύ απλά είναι ο Μούντο. Έλα το... Κοντά ήταν αυτό. Yes. Assist money. Ω, oh, έχασα το μεγάλο CS. Μεταξύ με το καινούριο patch το μεγάλο CS έχει κάπου 50 gold, κάτι τέτοιο. Και όταν το χάνω πραγματικά λυπάμαι. Έλα, έχω χάσει όλα τα CS, είμαι κακός. Οκ, μπορούμε να πάμε πίσω τώρα. Πιστεύω. Ναι. Και θα πάρω δύο Dorons. Durons. Durons Ring. Που λένε και στη Ρωσία. Πιστεύω έτσι με τέτοια προφορά θα το λένε. Οκ, okay, ο Graves έχει μόνο 15 CS οπότε είμαι σίγουρα έχω περισσότερα gold από αυτόν. Και ελπίζω ο Τσό να πουσάρει λίγο. Πουσάρει λίγο Τσό να έρθει εδώ πέρα το lane προς το μέρος μου. Πουσάρει πιο πολύ Τσό. Θα έρθει έτσι κι αλλιώς το λέει βασικά προς το μέρος μου. Εν μεταξύ είχα πάρει και δύο γόρτσα τα οποία δεν τα χρησιμοποιήσα ποτέ, οπότε ας βάλω το ένα εδώ. Πραγματικά η Λεώνα παίζει αυτή τη στιγμή να είναι το καλύτερο support που έχω βρει σε αυτό το έλο. Τους έχει εκεί πέρα και τους έχει μαντρώσει μέσα στο tower, κανονικά. Σου λέει εδώ πέρα είναι το δικό μου territory, δεν πατάτε. Για μια στιγμή εντωμεταξύ χάθηκε το health bar από το... από το μεγάλο το τέτοιο, το κανόνι. Και ανησύχησα, λέω πάει θα το χάσω. Αλλά όχι. Κάθεται εκεί πέρα ανάμεσα στα creeps και λέει εδώ πέρα θα φαρμάρει και η Caitlyn, δεν αφήνω κανέναν. Hot on the train.
Okay. Αυτό εντωμεταξύ ένα Q έχει πετύχει όλο και όλο και με πήρε first blood. Δηλαδή, okay. Oh, fuck. Και τώρα hold. Ο Graves εντωμεταξύ λείπει, δεν ξέρω που έχει πάει. Μπορεί να αποφάσει, λέει, η Λεώνα δεν με αφήνει να φαρμάρω, οπότε θα φύγω, δεν ξέρω. Και τώρα κάτι κάνω εκεί πέρα στο μπλε, δεν ξέρω αν πρέπει να πάω. Έρχεται ο Τσό πάντως. Όχι! Μπαμ! Ω, έκανε και flash! Wow, έκανε και flash! Αυτό ήταν πραγματικά... δεν ξέρω. Ήταν λίγο ηλίθιο από αυτόν, εκτός κι αν ήταν ο άλλος κολλημένος στον τοίχο, αν και πάλι δεν νομίζω να μπορούσε να ξεφύγει. Ήταν αρκετά χαζούλι από το χαζούλι. Το λέω πολύ χαριτωμένα, δεν θέλω να βρίζω τους άλλους. Πάντως ήτανε... παρά λίγο μου το χαλάσει αυτός. Yes, πάντως καλά κάνει Λεώνα. Γιατί πρέπει να το πουσάρουμε τώρα το lane. Πραγματικά με έχει εντυπωσιάσει αυτή η Λεώνα. Oh fuck. Δεν το πιστεύω. Δεν έκανα κλικ ποτέ. Never. Δεν με πέτυχε αυτό, ψέματα λέει. Τον καημένο τον τζόγκαθ απλά. Όμιτζι, η Λεώνα είναι τόσο καλή. Εντάξει, βέβαια είναι λίγο κρίμα γιατί ο Graves έχει φάει DC. Και εντάξει, δεν είναι πολύ δίκαιο για τους άλλους. Παρ' όλα αυτά πιστεύω εδώ κοντά θα αρχίσουν να λένε report Graves και όλα αυτά. Μπορούμε να φάμε τον δράκο. Όποιος περάσει από εκεί θα πέσει σίγουρα σε παγίδα. Εν τω μεταξύ αυτό το skin τι γαμάτα του World. Όχι ο άνθρωπος, φάση έχει. Anyway. Και πέσαν τα FPS ξαφνικά. Έπεσε ο δράκος, πέσαν και τα FPS. Δεν μου απαντάει ο Μούντο και ανησυχώ. Δεν πειράζει, θα το πάρω. Ω, έκανε reconnect τον Graves. Βέβαια τώρα είναι 3 level ο Graves και δεν ξέρω ακριβώς τι μπορεί να κάνει. Δεν μπορεί να κάνει πολλά. Γιατί τώρα... Ω, η Diana mid. Diana, please, σώσου, έρχομαι. Μη, πέθανε. Μη Μούντο, Μούντο! Μούντο, ω! Όχι, όχι! Ω, φακ! Ω, αυτή πραγματικά είναι πολύ καλή η τέτοια. Η Λεώνα. Και εγώ χάσει όλα τα CS εντωμεταξύ, είμαι τραγικός. Αλλά οκ, okay. Έχω τη Λεώνα να με κουβαλάει. Σταμάτα να μου κάνεις αυτό το... Ω, θα μου κάνει μιο-μιο-μιο-μιο τώρα, δεν θέλω. Δεν θέλω να μου κάνεις μιο-μιο-μιο-μιο. Yes, αλλά δεν δίνει πολλά λεφτά τώρα ο Τσόγκαθ. Πόσο έχει ο Τσόγκαθ? Έχει ένα 4 γι' αυτό. Και... πόσο κάνει τον πλαθέρσι με το καινούριο πατς? Κάνει 3.000 ακόμα. Πάνε ακόμα 3.000. Θέλεις να δεις ένα hat-trick? Ο Warwick είναι ο μόνος που δεν τα πηγαίνει πολύ καλά, αλλά οκ. Okay. Καλά, και εγώ δεν θα τα πήγαινα καλά μου, δεν είχα τη Λεώνα. Αλλά δεν πειράζει. Είμαι πολύ positive ότι θα το κερδίσουμε αυτό το παιχνίδι. Graves, stop. Stop pushing my tower. Ω, oh, έφαγε κόλλημα, τι έγινε. Μη, δεν ξέρω τι γίνεται καν.
Τι είναι αυτό το κόλλημα, γιατί το έπαθα αυτό? Τι είναι αυτό? Ω Θεέ μου. Οκ, ξεκόλλησε σε μια καλή στιγμή, υποθέτω. Ω Θεέ μου, παίζω με ένα slide show αυτή τη στιγμή. Άλλο ένα stun, please. Please. Οκ, οκ. Όχι ο Warwick. Οκ, το slideshow σταμάτησε. Δεν ξέρω ακριβώς γιατί έγινε αυτό, αλλά νομίζω εδώ πέρα μπορεί να πάρουμε το tower. Να πάρει και η Diana μη το tower. Εντάξει, πλέον ο Τσόγκα δίνει 127 τέτοια. Τι να τα κάνω τα 127? Όχι! Όχι, Νταϊάννα, τρέχα! Yes! Είναι και το μπλε της όντως. Wow. Να το, άρχισε να τα report. Γουτουφού, ο Γκρέμς γιατί παραπονιέται ενώ έχει φάιντηση, δεν καταλαβαίνω βασικά. Πήγε, πήγε. Είναι το Bledge Diana αυτό. Report είπα, εντάξει έχει φάιντηση ο Γκρέμς και παραπονιέται για τους feeders. Δηλαδή, εντάξει. Την έχεις λερωμένη τη φωλιά σου, μην μιλάς. Βέβαια δεν φταίει αυτός για τον DC, αλλά και πάλι. Και καιρός για Bloodthirster. Και λέω να πάρω κατευθείαν τις boots Furor ή Furor ή δεν ξέρω, τέλος πάντων αυτές τις Tier 3 boots. Οι οποίες μου δίνουν αυτό το λίγο attack speed για να μπορώ να τους βαράω και να τρέχω πίσω. Να τους κάνω kite με λίγα λόγια. Η Λεόν εντωμεταξύ James Bond έτσι 007. Cool. Oh, και ξαφνικά μαζεύτηκαν όλοι εδώ πέρα. Όχι, δεν θέλω να πιαστώ με στο ulti του Kennen σε καμία περίπτωση. Καλύτερα να πάμε στο Kennen. Ρίξε του και κάτι άλλο να ψοφήσει. Το βρωμοπόντικο ή δεν ξέρω τι είναι. Οχ, το Ignite έφυγε, μπαμ. Και πήρε 60G. Οκ. Κοίτα το Graves. Ω, Graves. Μπορούμε να πάρουμε το mid, μην πας κάτω, εδώ, εδώ. Γιατί να πάει κάτω, αφού δεν θα προλάβει να σώσει το tower. Ας πάρουμε το tower στο mid, που είναι και πιο σημαντικό. Ωχ, πήγε κάτω. Τι θέλει αυτός, πήγε. Όχι, άνοιξε γκόστ αυτός. Νομίζω θα ξεφύγει, λέω, αυτή την εντύπωση έχω. Βασικά μπορούμε να τους φάμε τώρα. Ω, δεν έχει... Λέω να... Όχι! Οκ. Ω, φύγε από πάνω μου. Ω, είχα και τον barrier γαμώτο. Τέλος πάντων, το ξέχασα. Ναι, αυτό ήταν βασικά... Μπα, κακό. The throws. Όχι, μην προφήσετε, please. Stop! Γουγού, τι κάνεις! Όχι, ο Γουγού είναι τέτοιος. Ο Γουγού είναι... ο Γουγού είναι λίγο τρελός. Λιγάκι.
Είναι λιγάκι σαλταρισμένος. Και αρχίσαμε τώρα το flame, το οποίο δεν είναι ποτέ καλό. Ω, Λεώνα. Πιάστηνα! Πιάστηνα! Ναι! Τι κάνει, πιάστηνα, ένα στάν! Πέθανε! Ω, δεν πέθανε! Ω, πέθανε κι όμως! Ο Χέκαριμ τίποτα, no fucks! Λέει, πάω για τη Λεώνα, τελείωσε, δεν με ενδιαφέρει ποιος είναι εκεί, για ποιο λόγο είναι... Θα μπορείς να την είχε σώσει εύκολα αν έμπαινε μπροστά, αλλά παρόλα αυτά δεν τον ένιωξε. Νομίζω μπορώ να πουσάρω ακόμα ένα wave. Oh. Αυτό το critical ήταν πολύ brutal, 800 damage. Και last hit και ξέφυγα, αυτά είναι. Προφανώς για να κάθομαι έτσι μην μου κάνετε ping, θα πάω πίσω. Λογικά κάνω recall άμα δεν κουνιέμαι. Και να τελειώσω τώρα το Phantom Dasher ή να πάω για Infinity Edge. Πάω για Infinity Edge. Ω, τον πέτυχε. Αλλά δεν μπορούσε να πηδήξει εκεί. Τώρα όμως μπορεί. Ω, μην κάνουν εκεί διπλό ulti, δεν θα έχει πλάκα, δεν είμαι καν εκεί. Α, δεν ξέρω, με χρειάζονται βέβαια. Δεν νομίζω να με χρειάζονται, από ό,τι φαίνεται καλά τα πήγανε και μόνοι τους. Ωχ. Εν τω μεταξύ έχει πιάσει τα πιο δύσκολα stun και τώρα ήταν AFK ο Graves και δεν τον έφαγε. Δεν τον έπιασε με το stun, οκ. Okay. Συμβαίνει, it happens. Εν τω μεταξύ, καθόλου teamwork. Πετάω το ult εγώ εκεί πέρα, δεν μπαίνει κανείς μπροστά. Klein. Klein mine. Και κάπου εδώ νομίζω... θα αρχίζω να ρετζάρουν, πιστεύω. Ωχ! Αυτό γιατί κάνει ulti ο Kennen. Aced. Μάλιστα. Πετάξαμε λίγο εμείς το παιχνίδι, το πέταξαν και οι άλλοι. Και δεν μπορώ να πω ότι ήταν ένα από τα πιο συναρπαστικά επεισόδια αυτό. Δεν έχουν κάνει surrender ακόμα, οπότε ας μην μιλάω. Είναι εδώ το κόκκινο τους. Πρέπει να είναι. Και όντως είναι. Ελπίζω... ήθελα να μου ρίξω ένα cleaver, αλλά το αστόχεις. Αν και βέβαια δεν είναι πολύ δίκιο γιατί είχε φάει ο Graves DC και εντάξει, δεν έχει πολύ πλάκα. Και επίσης άμα δεν είχα τόσο καλό support σίγουρα δεν θα είχα αυτό το score τώρα. Γιατί μου κάνει τόσα signal, δεν ποιος θα έρθει εδώ. Θα έρθει κανείς εδώ. Οκ, okay, ήρθαν όλοι εδώ. Αλλά, βασικά δύο ήρθαν εδώ, αλλά και πάλι δεν νομίζω, έχω πολύ damage. Oh, ναι, θα πιάσουμε. Δεν θα τον πιάσουμε. Δεν θα τον πιάσουμε ποτέ βασικά, Warwick σταμάτα. Warwick σταμάτα, καταλαβαίνω την πείνα σου ως λύκος, αλλά... αλλά δεν θα τον πιάσουμε. Και μου φαίνεται θα πουλήσω τώρα έναν Dorans, γιατί πρέπει να βγάλω κι άλλο damage και δεν έχω χώρο.
Tekken παίζει κάτι από ανάμεσα σε AD βασικά. Δεν ξέρω, πάντως έχει πάρει ένα ρίγκλι και ένα static shield. Κι εγώ αγχωνόμουν να μην πιαστώ μέσα στο ulti του. Νομίζω ότι ο Mundo τον έχει. Αλλά δεν βρίσκεται να πάει να τον φάει. Και μπορούμε τώρα να πάμε Baron εύκολα και άμα έρθουν απλά θα τους φάμε. Αλλά θα ψάρω ακόμα ένα wave εδώ πέρα. Και πιθανόν τώρα να με βρίσουνε. Νομίζω ότι άμα έρθουν να το σταματήσουν θα πεθάνουνε. Και ούτε καν έρχονται, βασικά δεν έχουν wards. Οπότε free Baron. Θα κάνω και το last hit. Μπαμ! Δεν το έκανα. Βγήκε Kennen, βγήκε Kennen. Α! Με πέτυχε. Εν τω μεταξύ τα έχουν κάνει τα buffs τόσο μικρά. Οι άλλοι μπορεί να μην ξέρουν καν ότι έχουμε Baron. Κάνε ulti σε έναν και θα πεθάνει, πίστεψέ με. Κάνε σε κάποιον ulti. Αυτή τη φορά μπήκε μπροστά ένας άλλος και πέθανε. Αυτό είναι ακριβώς. Αυτό μου θυμίζει λίγο Τιτανικό. Να παίζει από πίσω η μουσική του Τιτανικού, ξέρω εγώ, και θυσιάζει το ένας για τον άλλον. Αφήνει τη βάρκα, ξέρω εγώ. Πέφτει από τη βάρκα για να σωθεί ο άνθρωπος που αγαπάει. Guys, I go AFK. This noob team. Cho feeder, kata noob at feeder, and I have 400 ping. Και έφαγες και DC, οπότε δεν σε παίρνει να μιλάς πάρα πολύ. Τανκάρω και το tower. Αλλά όχι για πολύ, δεν ψήθηκα άλλο να το τανκάρω. Και τελείωσε το παιχνίδι. Δεν θα πω GG. Συνήθως λέω GG όταν τελειώνει το παιχνίδι. Δεν ήταν και τόσο GG. Και εντάξει. Γι' αυτό λέγεται και ελόγελες μέρες μας. Anyway. Αυτό ήταν το 5ο επεισόδιο. Ελπίζω να σας άρεσε. Άμα δεν θέλετε να χάσετε τα επόμενα κάντε ένα subscribe. Άμα σας άρεσε αυτό το βίντεο κάντε ένα like. Και αυτά από μένα. Θα τα πούμε την επόμενη φορά. Γεια σας.